Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου, εδώ στον Ηλέκτρα 98,8, άλλη μια μέρα. 7 με 8 θα πάμε να δούμε όλη την αθλητική κίνηση των ημερών και των ημερών που πέρασαν, αλλά και του Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω τον τελικό του κυπέλου της Τετάρτης, γιατί είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Μεγάλος νικητής ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Πριν ξεκινήσουμε και πριν καλωσορίσω τον προπονητή της ομάδας του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τον Νίκο Κολυμάδη, ο οποίος έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, να πω εγώ ότι εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας μας www.elektra.fm. Μπορείτε να στέλνετε οποιαδήποτε email θέλετε στο info@elektra.fm, αλλά μπορείτε να κάνετε και οποιαδήποτε παρέμβαση στο 2741-111-388. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Μανολάκης, τον ήχο η Εύη, γενικώς στην όλη επιμέλεια εδώ της εκπομπής. Να καλωσορίσω τον Νίκο Κολυμάδη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μας τρελάνατε λίγο αυτές τις μέρες. Ο μύθος του Δαβίδη και του Γολιάθ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται. Ο Ηρακλής έκανε κι άλλον άθλο, έτσι να τα ανακατέψουμε λίγο. Τεράστια επιτυχία, έκπληξη, γιατί θεωρητικά ήταν το φαβορί Κόρινθος 2006, αλλά από ό,τι βλέπουμε μέσα στο γήπεδο καταλαβαίνουμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι φαβορί. Πες μας λίγο πώς έζησες το παιχνίδι και μετά θα αναλύσουμε τα υπόλοιπα, έτσι. Καταρχήν, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Εύχομαι και σε εσένα το καινούργιο σου ξεκίνημα να είναι λαμπρό και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις με επιτυχία. Να είσαι καλά. Και να έχεις πάντα υγεία. Όσο για το παιχνίδι του τελικού, εμείς, σαν Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ζήσαμε ένα όνειρο. Το πιστέψαμε και καταφέραμε και το κάναμε δικό μας. Ειλικρινά ήταν ένα παιχνίδι που μπορεί να χαρακτηρίσει τα πάντα μέσα. Από συναισθήματα, από χαρά, από λύπη, από προβληματισμό, από όλα τα πάντα. Mm-hmm, mm-hmm. Θεωρώ ότι η ομάδα η δικιά μου έπαιξε έξυπνα. Είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι. Μας βγήκε όπως ακριβώς θέλαμε. Και πιστεύω ότι η ομάδα που ήθελε πιο πολύ το κύπελλο το κατέκτησε. Έτσι. Πόσο βοήθησε η γρήγορη σοφάριση? Η γρήγορη σοφάριση ήταν ίσως η νίκη στον τελικό. Mm-hmm. Γιατί εκείνη τη στιγμή αποδείξαμε στον αντίπαλο ότι δεν το φοβόμαστε και δημιουργήσαμε φόβο σε αυτόν. Και όσο πέναγε ο χρόνος και τα λεπτά βαραίναν αυτούς, όχι εμάς. Υπήρχε κούραση όσο πηγαίναμε προς το τέλος, δηλαδή λέγατε ότι ας πάμε και στα πέναλτι, να μην έχουμε κάποιο απρόπτο. Γιατί στα πέναλτι έχεις έναν τερματοφύλακα Κέρβερο, οπότε ίσως να ήταν και σαν έτσι, προγραμματισμένο, ας το πούμε. Να σου πω την αλήθεια ότι ο προγραμματισμός μας ήταν να μπορέσουμε την αντίπαλη ομάδα να τη δυσκολέψουμε, mm-hmm. να μην πατάει εύκολα στην περιοχή μας και να μην μας δημιουργεί ευκαιρίες. Είχαμε βάλει ένα στόχο να μπορέσουμε να φτάσουμε στην παράταση. Έτσι. Με την τακτική μας και το σωστό στήσιμό μας, καταφέραμε να πάμε στην παράταση, που εκεί ήμουνα σίγουρος και βέβαιος ότι η ομάδα μου θα κατακτήσει το κύπελλο. Έχοντας, όπως είπες και εσύ, έναν πάρα πολύ έμπειρο τερματοφύλακα και έναν σπεσιαλίστα στο να πιάνει πέναλτι. Και όπως ο προπονητής της ομάδας. Και εσύ ήσουν από αυτούς. Εντάξει, ναι. Πες το και έτσι. Έτσι, οπότε είχες δώσει κάποιες οδηγίες, αν και ο Ηλίας γνωρίζει πράγματα, αλλά όσο να είναι, επειδή ήσουν και εσύ τερματοφύλακας, έχετε μια άλλη επικοινωνία. Σίγουρα. Ο Ηλίας έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα. Είναι ένα παιδί που όταν κάθεται κάτω από τα γκολπόστ είναι πάρα πολύ ώριμος. Και το απέδειξε και προχθές. Και με τις επεμβάσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, mm-hmm. και πλάτησε την ομάδα του, αλλά και όταν έφτασε η στιγμή να αποδείξει τον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και να πάρει όλη αυτή την έγκλη που πήρε προχτές, το απέδειξε και
πήρε η ομάδα το κύπελλο, έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει, με βάση και τα περσινά, ότι η ομάδα, επειδή έφτασε η ομάδα στους 4, νομίζω ότι τουλάχιστον η πρόκληση στον τελικό ήταν στόχος από την αρχή της χρονιάς. Αν δεν κάνω λάθος. Φαίνεται περίεργο, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ο ένας από τους δύο στόχους που είχε θέσει, που είχα θέσει η ομάδα και η διοίκηση μαζί, είναι να φτάσουμε στον τελικό του κυπέλλου Κορινθίας. Πέρσι δεν το καταφέραμε, φτάσαμε στους 4 απέναντι στο Πάολο Τράκη. Εντάξει, ήταν και ο αντίπαλος τέτοιος. Ήταν δυναμική, δύο κατηγορίες παραπάνω. Ακριβώς. Αλλά και πάλι είμαστε αντάξει. Ακριβώς. Και φέτο καταφέραμε και ολοκληρώσαμε τον πρώτο στόχο μας, που ήταν να φτάσουμε στο τελικό, και η κατάληξη ήταν η προχθεσινή, να το πάρουμε. Το πόσο οργανωμένη είναι η ομάδα είναι και από το πώς μαζεύτηκε το προηγούμενο βράδυ. Καταλήξατε σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Τι είπες στους παίχτες σου το προηγούμενο βράδυ, αλλά και πριν το παιχνίδι? Να μας πεις λίγο από τα μυστικά. Ας το πω, ναι. Εδώ και 2 χρόνια στο Ξυλοκάστρο γίνεται κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια οργάνωση στα πάντα. Από τη μηδαμινή. Μικαμένο πράγμα. Ο στόχος της ομάδας είναι να φτιάξει ομάδα. Να φτιάξει μια ομάδα από παιδιά δικά της. Μια οικογένεια, και να μπαίνει μες στο γήπεδο και να ιδρώνουν και να ξέρουν ότι ο ένας αγαπάει και πονά τον άλλον. Και κάθε χρόνο κοιτάμε για κάτι διαφορετικό. Όσο αφορά το παιχνίδι το προθεσινό, κρίναμε, αποφασίσαμε ότι η ομάδα έπρεπε να καταλήξει σε ένα ξενοδοχείο, να είναι πιο ήρεμη, πιο μαζεμένη, πιο αγαπημένη, να το ζήσουμε, να περάσουμε όμορφα, να είμαστε κοντά, και πιστεύω ότι όλο αυτό μας βοήθησε, μας έδωσε όθηση, γιατί είμαστε ήρεμοι, είδαμε αναλυτικά λίγο τον αντίπαλο, βάλαμε το σχέδιό μας πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι, και όπως σου είπα και νωρίτερα, ότι έτσι όπως το σχεδιάσαμε, έτσι ακριβώς μας βγήκε. Πώς είδες τον αντίπαλο, την Κόρινθο 2006, και αγωνιστικά, αλλά γενικότερα, επειδή προερχόταν και από την ήττα στο ντέρμπι? Σίγουρα η ψυχολογία της 06 δεν ήταν στα καλύτερά της. Mm-hmm. Όμως δεν θα πω ότι αυτή η ομάδα, με αυτή την ποιότητα, με αυτούς τους παίχτες, με αυτόν τον προπονητή, με αυτή τη διοίκηση, δεν μπορεί να είναι αυτό που είναι. Έτσι. Σωστό. Είναι ομάδα με πλούσιο ρόστερ, με δυναμική, με κύρος, έτσι. Όμως προχθές δεν το έβγαλε αυτό. Έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμη για αυτό το τελικό. Σίγουρα την είχε προβληματίσει, είχαν δημιουργήσει τη λάθος ψυχολογία, μάλλον το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας. Θεωρώ ότι πάλι, όπως είπα, ότι δεν ήταν έτοιμη για το τελικό και δεν το ζούσανε τόσο πολύ όσο το ζούσαμε εμείς. Είναι μεγάλο πράγμα να ο παίχτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δένεται και με τον προπονητή του και με τους φιλάθλους. Νομίζω αυτό που λες δεν το είδα από την 2006 και μοιραία την επηρέασε. Σίγουρα. Στο να μην μπορέσει να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Γιατί υποτίθεται είναι η ομάδα που είναι το φαβόρι, είναι αυτή που είχε την κατοχή της μπάλας, της αφήσατε την κατοχή της μπάλας, γιατί ίσως να μην μπορούσατε και τόσο πολύ, είναι τα ρόστερα τέτοια, δεν έχει να κάνει. Έκανες την τακτική σου και την πολύ σωστή τακτική, και μάλλον δεν της βγήκε αυτό που έχουν δημιουργήσει φέτος. Έτσι είναι ακριβώς. Ξέραμε πώς θα αγωνιστεί η 06. Ήταν αναμενόμενο ότι θα πιέσει, έτσι, με τους έμπειρους παίκτες που έχει. Γι' αυτό διαλέξαμε και κοιτάξαμε να αφήσουμε χώρους, έτσι, στη 06 να μπορεί να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και πλέον ήταν προβλέψιμη, και γι' αυτό μπορέσαμε και σταθήκαμε πάρα πολύ καλά και εμείς. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί ο Νίκος έχει να μας πει πάρα πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε εδώ στο στούντιο του Ηλέκτρα έχουμε τον αρχιτέκτονα της πολύ μεγάλης επιτυχίας του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τον προπονητή, τον Νίκο Κολυμάδη. Νίκο, έχουμε αύριο αγώνα, πρέπει να προσγειωθούμε λιγάκι, φαντάζομαι, έτσι πρέπει, το ζήσαμε όπως έπρεπε, γιατί τέτοιες επιτυχίες δεν είναι κάθε μέρα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Πανσουλυγιακό. Δύσκολη έδρα, ομάδα που ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Πώς είναι η ομάδα και πώς βλέπεις και το αυριανό παιχνίδι? Σίγουρα καλό είναι μετά από πάντα από τέτοιες μεγάλες επιτυχίες να προσγειώνεσαι πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αν δεν προσγειωθείς και μείνεις εκεί, σίγουρα μάλλον θα το πληρώσεις. Θεωρώ
ότι η ομάδα μου έχει την εμπειρία όμως να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη νίκη που κάναμε την Τετάρτη και να μπορέσει στο αυριανό δύσκολο παιχνίδι που έχουμε στο Πανσουλυγιακό να ανταπεξέλθει. Σίγουρα έχουμε κάποια προβλήματα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου του Καφαντάρη. Μας λείπει και ο Κώστας ο Καλύβας. Όμως έχουμε το ρόστερ και όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να αγωνιστούν στο αυριανό παιχνίδι και να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να πάρουμε την νίκη. Έχεις αρκετά παιδιά με εμπειρία. Τι δίνει όμως στην ομάδα ο Μιχάλης Καφαντάρης? Ο Μιχάλης Καφαντάρης εντάξει, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Κορινθία, όχι μόνο για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο. Αυτό το παιδί, πέρα από σαν καλός ποδοσφαιριστής, είναι και ένας άριστος χαρακτήρας. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήθος, ένας ποδοσφαιριστής που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και δίνει τα πάντα για τους συμπαίκτες του. Από το να τους βοηθήσει, από το να τους μάθει, να τους τραβήξει μαζί του, να τους φτιάξει την ψυχολογία, να κάνει το χαβαλέ του, την πλάκα. Είναι ένας παίκτης εργαλείου, ένας παίκτης που όλοι οι προπονητές θα τον θέλανε στην ομάδα τους και είμαι όχι μόνο χαρούμενος, ευτυχισμένος που ο Μιχάλης Καφαντάρης είναι αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο. Είπα στην αρχή ότι έχει συνδυάσει όλες τις επιτυχίες του Ηρακλή Ξυλοκάστρου με την παρουσία σου, με το όνομά σου και με την παρουσία σου και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχεις ένα πρωτάθλημα με την ομάδα και είναι και το δεύτερο κύπελλο που κατακτά ο Ηρακλής και είσαι και σε αυτό αυτή τη φορά ως προπονητής, στα προηγούμενα ως τερματοφύλακας, ως παίχτης που είχε συμβάλει με αποκρούσεις πέναλτι και γενικότερα εξαιρετικές εμφανίσεις. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι ένα κάτι που νομίζω είναι πολύ ωραίο. Δημήτρη, εγώ είμαι ευτυχισμένος με αυτό που ζω. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου αυτό που μου συμβαίνει. Να είμαι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, σαν αρχηγός να έχω κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Δέλτα Νίκης και ένα κύπελο Κορινθίας και ούτε στα τρελά μου όνειρα να κάποια στιγμή να είμαι προπονητής και να μπορέσω αυτή την ομάδα να είναι την μεγάλη κατηγορία και το χθεσινό κατόρθωμα δεν καν το πίστευα. Όσο και αυτό που μου είπες ότι το έχει φέρει τύχη έτσι, πες το έχει φέρει τύχη. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Δεν το πίστευα ποτέ. Και θεωρώ ότι ναι, όλη η ζωντανή ιστορία του Ηρακλή θεωρώ και γράφεται μαζί μου. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πέρσι ανέλαβες την ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. Όχι στην καλύτερη κατάσταση, μετά τον υποβεβασμό από την πρώτη. Λίγα τα δελτία, η διοίκηση σε περίεργη κατάσταση. Ποιοι θα μπούμε, ποιοι δεν θα μπούμε, τι θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά η ομάδα φτιάχτηκε από την αρχή. Έβαλε μέσα στην πρώτη ομάδα τους νεαρούς και τα παιδιά από τις ακαδημίες της να ψηθούν, να πάρουν παιχνίδια. Ίσως και όπως είπες πριν, μου είπες πριν, όχι με σκοπό την άνοδο, αλλά μετά κάποιες μεταγραφές ποιοτικών παιχτών. Θέλεις και το ότι ο κόσμος του Ξυλοκάστρου πάντα δίνει την όθηση, όπως και να το κάνουμε. Η ομάδα κατ' εμέ ήταν από τα φαβορί να βγει από την Β στην Α. Η απειρία της και όλα αυτά που εσύ ξέρεις καλύτερα την έφτασαν να καταφέρει να πάρει την άνοδο στο τελευταίο λεπτό της τελευταίας αγωνιστικής, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί. Πες μας λίγο όλη αυτή την πορεία από πέρσι μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πράγματι, αυτή η πορεία έχει μεγάλο κόπο και μεγάλη βοήθεια από πολλούς. Θεωρώ ότι πέρσι η ομάδα βρέθηκε στην αρχή του καλοκαιριού με 4 δελτία. Βάλανε πλάτη κάποιοι άνθρωποι, αναλαμβάνοντας πρόεδρος ο Δημήτρης ο Δημητρόπουλος και μαζί του άλλα 4-5 παιδιά νέοι με όρεξη και διάθεση να κάνουν κάτι καινούριο στην ομάδα και στην πόλη μας στο Ξυλόκαστρο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έδινε ότι ίσως είναι και κατόρθωτο. Οι πρώτες κουβέντες μαζί τους ήταν απογοητευτικές. Γιατί βλέπαμε ότι δεν υπήρχε κάτι που να μπορεί να δημιουργήσουμε. Με υπομονή όμως, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, γύρω στις 20 μέρες, καταφέραμε να έχουμε γύρω στα 20 δελτία στην ομάδα, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ακαδημίες που μέχρι τώρα η ομάδα δεν είχε, να μπορούμε να τροφοδοτεί αυτή την ομάδα και να μπορεί να στέκεται με τα δικά της παιδιά, γιατί πολύ καλά ξέρεις ότι μ' αρέσουν οι νέοι παίχτες. Και στις προηγούμενες ομάδες μου έκανα το ίδιο πράγμα. Όταν ήταν στο Ξυλόκαστρο, προσπάθησα και ο στόχος μου είναι αυτό. Και θεωρώ ότι το καταφέραμε. Παίρνοντας ημέρες, δημιουργήσαμε μια ομάδα που δεν είχαμε στόχο το πρωτάθλημα. Είμαι ξεκάθαρος. Mm-hmm.
Όμως με την ποιότητα που βγάλαν οι παίχτες, με τη σωστή γνώση μερικών ανθρώπων που πλαισιώσαμε την ομάδα, καταφέραμε το Γενάρη να αρχίζουμε να πιστεύουμε σε ένα όνειρο. Ότι μέσα σε αυτά σε 6 μήνες η ομάδα να έχει αναγεννηθεί, να έχει δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, να υπάρχει μια οργάνωση και να θέλει και το κάτι παραπάνω. Και κατά ψέματα η δυναμική της πόλης του Ξυλοκάστρου δεν θέλει το Ξυλοκάστρο στη β' κατηγορία. Ακριβώς. Η πίεση του κόσμου, το άγχος του διοικούντων ήταν έντονο. Και μετά από κάποιες συζητήσεις είπαμε ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση για να μπορέσουμε και να καταφέρουμε το στόχο μας που ήταν από το δεύτερο εξάμεινο και μετά να ανέβουμε κατηγορία στην Α' Κορινθίας. Ενισχυθήκαμε, κάναμε μια τρελή πορεία, και καταφέραμε στο τελευταίο παιχνίδι, στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού, να πάρουμε την άνοδο στην Α' Κορινθίας. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή χιλιάτομα στο γήπεδο, η πίεση, το άγχος του κόσμου και να πανηγυρίζεις το τελευταίο λεπτό, είναι πράγματα που χαίρεσαι να τα ζεις και σου δίνουν τεράστια ικανοποίηση. Έχεις ζήσει αυτές τις δύο σεζόν τεράστια πράγματα, έτσι, σαν προπονητής. Πόσο σε ανεβάζει, πόσο σε χαροποιεί και από τη δουλειά, αλλά γενικότερα το κλίμα ότι πόσο ο κόσμος αγαπάει, σας θέλει πολύ, σας παρακολουθεί, όπου και να πηγαίνετε είναι κοντά σας. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Σίγουρα τέτοιες επιτυχίες σου δίνουν κίνητρο και όθηση. Σε κάνουν να νιώθεις δυνατός, αποφασιστικός και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να ικανοποιείσαι μετά τη δουλειά σου, έτσι, να βλέπεις δηλαδή τους κόπους όπου δουλεύεις και κουράζεσαι, να παίρνεις την ανταμοιβή του. Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι ο 12ος παίχτης της ομάδας του Ξυλοκάστρου. Υπάρχουν δηλαδή οργανωμένοι οπαδοί, οι Σφίξ συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπούκλης, ο Γιώργος Χρυσάνθου, είναι όλο το Ξυλόκαστρο. Είναι παιδιά που έχουν δώσει τεράστια δυναμική, με ασύλληπτα πράγματα, να είναι κοντά μας, να κάνουν τα πάντα για μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα, το λέω ειλικρινά. Είδαμε προχθές ότι σχεδόν είχαμε 400 άτομα από το Ξυλόκαστρο. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και είδες, αν το θυμάσαι πολύ καλά, όλοι οι παίχτες δεν πανηγυρίσανε μαζί όταν καταλήξαμε το πέναλτι. Ακριβώς. Με το που έγινε το πέναλτι, ανεβήκατε όλοι πάνω στην... Πανηγυρίσανε με τον κόσμο. Αυτό κάτι λέει. Βέβαια. Ο στόχος τώρα, ποιος είναι της ομάδας, πού θέλουμε να φτάσουμε, τι ευελπιστούμε. Όπως είπα νωρίτερα, ότι είχαμε θέσει δύο στόχους. Τον έναν τον καταφέραμε. Έχουμε άλλο ένα στόχο, και αυτό είπα σήμερα στα παιδιά, ότι είχαμε πει θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να μπορούμε να μπούμε μέσα στην πεντάδα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Για μια νεοσύνθετη ομάδα από την β' κατηγορία ανεβαίνοντας, πιστεύω ότι μπορούμε, έχουμε τη δυναμική αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε στην πέμπτη θέση. Πώς βλέπεις γενικότερα το πρωτάθλημα φέτος? Δυνατό σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Υπάρχουν αρκετές ομάδες. Το μόνο που βλέπω ότι υπάρχουν 4-5 ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, που κάνανε μέχρι τώρα. Υπάρχει μια μεσαία πεντάδα ομάδων που παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει καλά αποτελέσματα. Και μετά υπάρχει άλλη μια 7-8 ομάδες που προσπαθούν να καταφέρουν να σωθούν. Πιστεύω ότι γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα. Με ωραία παιχνίδια και με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Η περιοχή σας εκεί φέτος έχει δημιουργήσει ομάδες κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικές. Παγκαμαριακός, υπάρχει το Δερβένι, υπάρχουν ομάδες στην τρίτη κατηγορία που παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και διεκδικούν την άνοδό τους. Να μας πούν και αυτοί, μου πεις και για αυτές, για το Πανεπιστημιακό, τη Λυκοποριά, όλες αυτές τις ομάδες. Φαίνεται ότι τελικά δεν είναι ότι είσαστε τόσο πολύ απομακρυσμένοι. Υπάρχει εκεί ζωή ποδοσφαιρική και πολλή δουλειά. Σίγουρα η Δυτική Κορινθία, όπως τη λέμε εμείς, είναι σε πολύ καλό, σε καλή βαθμό περί αποτελεσμάτων, περί ομάδων. Το μόνο αρνητικό και θεωρώ που γίνεται λάθος στις δύο υπόλοιπες ομάδες του Δήμου μας είναι ότι το Καμάρι και το Αστρέας Δερβενίου δεν έχουν δικά τους παιδιά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, Δημήτρη, γιατί δεν μπορεί να βρίσκονται διοικούντες που κάθε χρόνο μπορούν να ματώνουν και ακριβώς, να βάζουν λεφτά. Ακριβώς.
Θεωρώ ότι ίσως εκεί γίνονται λάθη και θα πρέπει να το κοιτάξουν και άμεσα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει και μέλλον. Εμείς αυτό κοιτάμε. Κοιτάμε να είμαστε σωστοί στις ακαδημίες μας, να μπορούμε να τροφοδοτηθούμε από παιδιά δικά μας και να μπορούμε να έχουμε πόρους δικούς μας, έτσι, να μπορούμε να σταθούμε. Όσο για τις γειτονικές πιο μικρότερες κατηγορίες, σίγουρα φέτο κάνουν και οι δύο ομάδες με πορείες πρωταθλητισμού. Και η Λυκοποριά, που φαντάζει πολύ πιο εύκολη να ανέβει, και ο τόσο Πανευρωστινιακός, που και τον βοηθήσαμε με κάποια παιδιά δίνοντας το Γενάρη. Σωστό. Θεωρώ ότι το τελευταίο αγωνιστική κρίνονται όλα. Θα ήθελα να ήταν και οι δύο ομάδες στην β' κατηγορία του χρόνου και να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι και να βλέπουμε τα παιδιά και να τους στηρίζουμε. Εξαιρετικά πράγματα μας λέει ο Νίκος Κολυμάδης. Θα τον αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στον Ηλέκτρα 98,8. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της τεράστιας επιτυχίας του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τον Νίκο Κολυμάδη. Μας λέει πράγματα που θα μείνουν, είναι εξαιρετικά. Πάμε στο κομμάτι ακαδημίες. Νίκο, η ομάδα από πέρσι και φέτος έχει βάλει πάρα πολλούς παίχτες στην πρώτη της, έχει ανεβάσει αρκετούς παίχτες στην πρώτη ομάδα. Ένας από αυτούς είναι και ο Μαθεόπουλος, που ο νεαρός που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης. Είναι ο Καλύβας που ανέφερες, που όντως σας έχει λείψει. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ μέλλον. Είναι ο Γιώργος Κουρούμαλης επίσης, που είναι νεαρός, άσχετα αν έχει περισσότερες παραστάσεις από τους υπόλοιπους. Πες μας λίγο πώς είναι η δουλειά στις ακαδημίες, πώς γίνονται τα παιδιά, τι υπάρχει, τι θα δούμε μελλοντικά. Δημήτρη, όπως σου είπα και νωρίτερα, ότι η ομάδα χτίστηκε και προσπάθησε, ο πρώτος και αρχικός στόχος ήταν να δημιουργηθούν ακαδημίες. Δημιουργήθηκαν ακαδημίες, βάλαμε έναν υπεύθυνο, το Μανώλη το Σούλο, που ο Μανώλης ίσως είναι η ψυχή της ομάδας. Ένα παιδί που κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όλη η ακαδημία είναι αυτός. Πλαισιώσαμε διοικητικά αυτόν τον υπεύθυνο, με τον Αποστόλη τον Μενούνο, με τον Γιώργο τον Μπαρδούλη, με άτομα δηλαδή που έχουν ενδιαφέρον και ασχολούνται μαζί του. Έχουμε φτάσει σε έναν βαθμό να έχουμε 110 παιδιά. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο νούμερο. Να κάνουμε... Και για το χρονικό διάρκεια που έχετε ξεκινήσει. Και τα δύο αγωνιστικά μας τμήματα να βρίσκονται αυτή τη χρονιά στις πρώτες θέσεις των παιδικών τμήματων. Και πολύ πιθανά να κατακτήσουμε και τα δύο πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι γίνεται μια άριστη δουλειά. Μέσα σε αυτό όμως, ο στόχος μας ήταν να τροφοδοτούμε την αντρική ομάδα. Και αυτό γίνεται από πέρσι με 4 παιδιά. Και όπως σου είπα νωρίτερα, ότι είμαι λάτρης των νέων. Όλες τις αγωνιστικές που έχουμε παίξει εδώ μέχρι τώρα, πάντοτε χρησιμοποιώ 4 με 5 νεαρούς παίκτες. Ισχύει. Το βεβαιώνω, για να μην λέει κάποιος ότι θέλει. Ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ταλέντα. Ήδη από πέρσι, αν γνωρίζεις, έχουμε δώσει δύο πέρσι και ένα φέτο, σε ομάδες Super League. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι η δουλειά που γίνεται, σε λίγα χρόνια θα δούμε άλλα πράγματα στο Ξυλόκαστρο. Σίγουρα θα πλαισιωθούν παιδιά από την ακαδημία μας στην αντρική ομάδα, παιδιά με ταλέντο, παιδιά που είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές, και γι' αυτό μαζί με τον Μανώλη και τα υπόλοιπα παιδιά, τον Τάσο τον Μάρα, τον Μιχάλη τον Καφαντάρη, που είναι και αυτός σε τμήματα παιδικών, γίνεται σωστή δουλειά και θα έχουμε μέλλον. Μίλησες για τα παιδιά που έχετε δώσει στις ομάδες Super League. Πες μας δύο λόγια για αυτά τα παιδιά. Πέρσι δώσαμε δύο παιδιά, τον Έλτον Πιέτρη στην ΑΕΚ, στους K15 της ΑΕΚ, και τον Κώστα τον Κουρούμαλη στο K20 του Πανιωνίου. Αυτά τα παιδιά φέτο έχουν κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Ο Ελντών βρίσκεται βασικό στόπερ στην ομάδα, στην K17 της ΑΕΚ, με πάρα πολλά παιχνίδια και καλές παρουσίες. Για τον Κωστάκη ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί στο πρώτο εξάμηνο έπαθε χιαστούς και τον έφερα πολύ σο. Είναι ένα παιδί όμως που είναι σκληροτράχυλος και δεν το βάλε κάτω. Και εδώ και 1,5 μήνα επανήλθε και αγωνίζεται κανονικά και αυτός στην ομάδα του K20 του Πανιωνίου. Και φέτο, πριν 2 μήνες, δώσαμε έναν ακόμα παίκτη στον Αστέρα Τρίπολης, τον Μανθεόπουλο, ένα πετσιρικά, ένα λίτη ποδοσφαιρικά.
Αδερφό του Σκόρερ. Αδερφό του Σκόρερ. Ποδοσφαιρική οικογένεια. Ναι, ναι. Και με ταλέντο. Και με ταλέντο ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι θα δείτε ότι αυτό το παιδάκι έχει μέλλον. Έτσι. Ξέχασα να ρωτήσω πριν, παράληψη και... το μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι όλο, εγώ το λέω όλο, της ομάδας αποτελείται από παιδιά από το Ξυλόκαστρο. Πόσο βοηθάει αυτό? Συνήθως λέμε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ένας μεγάλος και δυνατός κορμός από την εκάστοτε περιοχή. Γι' αυτό και τους πλαισιώνουμε με κάποιους από τους Αθηναίους εισαγωγικά, έτσι ναι. Λέμε εδώ ποδοσφαιρικά. Εσείς έχετε καταφέρει κάτι εξαιρετικό εκεί. Δημήτρη, έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής πολλές τέτοιες εμπειρίες και όταν αποφάσισα να γίνω προπονητής, έβαλα κάτι στο μυαλό μου στόχο, ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να έχω παίχτες που θα είναι μόνο για το χαρτζιλίκι ή να κάνουν δηλαδή αυτό που πρέπει για πληρωμές. Θεωρώ ότι ο στόχος μας στο Ξυλόκαστρο ήταν αυτό το πράγμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς, αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Να μπορέσουμε να είναι παιδιά από τον τόπο μας, παιδιά από τη γύρω περιοχή και να μπορούμε να έχουμε ένα κορμό με παιδιά που θα αγωνίζονται, θα ματώνουν και στο τέλος θα είναι αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι και θα βγαίνουν μετά μαζί να πιούν τον καφέ τους, τον ποτό τους και να περάσουν όμορφα. Σου λείπει το να είσαι παίχτης, να είσαι τερματοφύλακας, πώς είναι απ' έξω? Θα σου φανεί περίεργο, αλλά όχι, δεν μου λείπει. Όχι. Αγωνίστηκα 22 χρόνια σαν τερματοφύλακας. Είχα 610 συμμετοχές σαν ποδοσφαιριστής τερματοφύλακας και θεωρώ ότι όταν φτάνεις σε ένα όριο πρέπει να σταματάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Σίγουρα αυτά που είχα κάνει στα 20 χρόνια με ικανοποιούν και ήμουν χορτάτος. Δεν θεωρώ ότι μου λείπει ή το έχω ανάγκη αυτό. Δεν το συναντάς εύκολα αυτό. Συνήθως όλο και κάτι θέλουμε να... να ζήσουμε ακόμα, αλλά στα έχει φέρει σένα όχι μόνο η τύχη, γιατί είναι και με θέμα δουλειάς. Δεν μπορεί να έρχονται όλα συγκυριακά και τυχαία. Έχεις δουλέψει, κατέκτησες ότι κατέκτησες ως ποδοσφαιριστής και τώρα δείχνεις πράγματα, αν και φρέσκος ως προπονητής με την ομάδα του Ξυλοκάστρου. Ήσουν και στην ομάδα του Πέλοπα. Ξεκίνησες, ας το πούμε, εκεί πώς ήταν? Και μίλησε μας για τον Πέλοπα, γιατί φέτος διεκδικεί το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου σαν προπονητής. Εκεί τελείωσα την καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής. Σωστό. Και ξεκίνησα, μου δόθηκε το κίνητρο και η δυνατότητα να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Αργά, σταθερά, με δύο πάρα πολύ καλές χρονιές, πετυχημένες, με παιδιά από το Κιάτο. Ακριβώς. Με παιδιά που αγαπούσαν την ομάδα, με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, με παιδιά που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον Πέλοπα και κάνουν καριέρα και έχουν τον Πέλοπα στις πρώτες θέσεις. Θεωρώ ότι το Κιάτο είναι μια μεγάλη πόλη που διψά για ποδόσφαιρο. Θέλει να βλέπει τον Πέλοπα ψηλά και θεωρώ ότι αν δεν έφτασε η ώρα, φτάνει η ώρα να ξαναφτάσει εκεί που πρέπει. Μπορεί ο Πέλοπας φέτος? Ο Πέλοπας έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα. Μια ομάδα που το τελευταίο διάστημα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία μας. Συμφωνούμε απόλυτα. Έχει δημιουργήσει μια έδρα που δύσκολα χάνει μες στο Κιάτο. Έχει έναν προπονητή που τον θεωρώ έμπειρο και πάρα πολύ καλό προπονητή και έξυπνο. Έναν μέτρο της ψυχολογίας, της πλάκας. Ακριβώς. Γιατί όλα χρειάζονται. Σίγουρα. Και θεωρώ ότι ουσιαστικά έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο στην αλφα-κατηγορία. Έχει αλλάξει την ομάδα ο Μάκης Μυριώτης? Σίγουρα. Ο Μάκης είναι αυτή τη στιγμή, όπως έδειξαν τα πράγματα, έδωσε μεγάλη όθηση που ήρθε το Γενάρη στον Πέλοπα. Δημιουργεί μια αίσθηση φόβου στις υπόλοιπες ομάδες, δίνει δυναμική στους υπόλοιπους συμπαίχτες του και αυτό δείχνει όταν ένας σεντερφόρ μπορεί εύκολα να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, απελευθερώνει το άγχος των υπολείπων. Έτσι, ο Μάκης είναι μεγάλη ενίσχυση για τον Πέλοπα. Αύριο έχουμε Πανκαμαριακό Κόρινθο. Πώς το βλέπεις αυτό? Σίγουρα είναι μια δύσκολη έξοδο για την Κόρινθο. Ο Πανκαμαριακός είναι μια ομάδα που φέτο δείχνει ότι είναι πολύ καλή. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα δυνατό ρόστερ. Έχει έναν άξιο προπονητή. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει προβλέψει αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρώ ότι είναι ντέρμπι. Σωστό.
Αλλά η εικόνα τους δεν έχει κάτι διαφορετικό πέρα από την νίκη. Για να μπορεί να ελπίζει ότι θα βγει παραπάνω κατηγορία. Πάμε λίγο στην τρίτη εθνική. Εκεί πώς βλέπεις τα πράγματα. Ο Λουτράκη, ο Ζεβολατιού, η πορεία τους φέτος, θα τη σώσουν τη χρονιά. Πώς τα βλέπεις? Τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα. Αυτό που δείχνει η κατάσταση δείχνει ότι ο Παλουτράκη προσπαθεί και ίσως τα καταφέρει να σωθεί. Αν και δεν είχε καλό ξεκίνημα στην αρχή, θεωρώ ότι με την ενίσχυση που έγινε το Γενάρη, ίσως η ομάδα βρήκε τα πατήματά της, βρήκε τα αποτελέσματα. Η σωστή δουλειά του Νίκου Μεσολόγη αποδίδει, όσο και να μην θέλανε να το πιστέψουν κάποιοι. Πιστεύω ότι σε 2-3 παιχνίδια πιστεύω ότι ο Παλουτράκη θα είναι σωμένος. Όσο αφορά και την ομάδα του Ζεβολατιού και το φίλο μου του Λάκη τον Κουλιάκο, ο Λάκης είναι ένα παιδί που έχει όραμα. Φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή στο σκηνικό όλο αυτό που είχε μέχρι τώρα το Ζεβολατιό. Και θεωρώ και πιστεύω ότι έστω και δύσκολα μέχρι το τέλος θα καταφέρει να σωθεί. Εμείς, επειδή φτάνουμε λίγο προς το τέλος, να πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν έρθουμε για την αποφώνηση και τα τελευταία που έχει να μας πει ο Νίκος. Ηλέκτρα 98,8. Βρισκόμαστε 5-6 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Παραλίγο να ξεχάσω. Νίκο, έχουμε τώρα Κύπελλο Ερασιτεχνών. Προχωράμε. Ναι, προχωράμε, Δημήτρη. Σήμερα πήραμε τα χαρτιά για την προκήρυξη. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα κίνητρο για μας. Και μακάρι να καταλήξει όμορφα και ωραία. Είναι ένα στόχος. Γενικότερα οι ομάδες τον προηγούμενο χρόνο το σνομπάραν λίγο. Τώρα υπάρχει το κίνητρο της Τρίτης Εθνικής, οπότε λίγο τους αναγκάζει. Αλλά είναι ωραίο. Βγαίνεις παρά έξω. Βγαίνεις έξω από τον ομό. Βλέπεις κάτι άλλο κι εσύ. Και την πρώτη φορά που κατεκτήσαμε το κύπελλο Κορινθίας, η ομάδα είχε κάνει εξαιρετική πορεία. Ακριβώς. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Είχαμε παίξει 4 παιχνίδια, Δημήτρη, και παραλίγο θα πηγαίναμε και στους 4. Οπότε έχει και Κύπρο ιστορία ο Ηρακλής. Και για μας είναι ένα κίνητρο προς φύση. Φυσικά. Πώς βλέπεις γενικότερα τώρα να μου πεις έχουμε ταλέντα στην Κορινθία. Αλλά και κατ' επέκταση και τερματοφύλακες. Ναι, και από αυτό. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν πολλές ακαδημίες που δημιουργούν ταλέντα. Το μόνο αρνητικό είναι ότι εμείς οι προπονητές πρέπει να δίνουμε παραπάνω όθηση σε αυτά τα παιδάκια, να μπορούμε να τα στηρίξουμε, να μπορούν να φανούν και να κάνουν το παραπάνω άλμα τις παραπάνω ομάδες και τις παραπάνω κατηγορίες, Δημήτρη. Εγώ αυτό πιστεύω. Δείχνουμε με βάση τα όσα πετυχαίνουν οι παίχτες μας, τα παιδιά στην Super League, ότι κάτι γίνεται. Τάσο Μπακασέτας, Βαγγέλης Οικονόμου κλπ. Λεωνίδας Αργυρόπουλος. Σίγουρα αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω να βλέπουν αυτά τα εδάλματά τους, να κάνουν τεράστιες εμφανίσεις, πράγματα φοβερά φέτος από όλα αυτά τα παιδιά που προείπες. Και είναι σημαντικό κομμάτι. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Τι ξεχωριστό γίνεται στην προπόνηση ενός τερματοφύλακα? Θέλουμε να μας το πεις και αυτό. Γιατί δεν είναι η ίδια προπόνηση. Η προπόνηση ενός τερματοφύλακα είναι 2 φορές από την προπόνηση που μπορεί να κάνει ένας παίκτης μέσα στο γήπεδο. Ένας τερματοφύλακας έχει βαθμίδα δυσκολιών στην προπόνησή του, γιατί πρέπει να έχει φοβερά αντανακλαστικά, να δουλέψει σε άλματα, να δουλέψει σε εκρήξεις, να δουλέψει σε πράγματα που ένας ποδοσφαιριστής, πέρα από την αντοχή, το σπριντ και την εξειδίκεια που μπορεί να έχει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ενώ ο τερματοφύλακας χρειάζεται όλα αυτά για να μπορεί να τα απεξέλθει ενός παιχνιδιού. Εξαιρετικά όσα μας είπε σήμερα ο Νίκος Κολυμάδης. Έτσι για το τέλος θέλω να μου πεις πόσο έχει βοηθήσει αυτή η διοίκηση που έχετε στο Ξυλόκαστρο, όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει. Δηλαδή είναι σημαντικό να βρίσκεις άτομα που μπορεί να συνεννοηθείς, άτομα που μπορεί να και στη δύσκολη σου να σε στηρίξουν. Νιώθω τεράστια ικανοποίηση που τα τελευταία 2 χρόνια έχω μαζί μου αυτούς τους ανθρώπους που ζητάς κάτι σήμερα και δεν έχει περάσει μέρα και το έχεις. Είναι άτομα που αγαπάνε αυτό που κάνουν, τρέχουν για αυτό που κάνουν, χαλάνε λεφτά από την τσέπη τους, χρόνο, έτσι, και θεωρώ ότι ένας προπονητής δεν θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτό που ζω εγώ. Και
θα ήθελα να τους ευχαριστώ και δημόσια, έτσι, γιατί η στήριξή τους στο πρόσωπό μου είναι τεράστια και τους ευχαριστώ πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Κολυμάδης. Πέρασε μια ώρα και δεν την κατάλαβα καθόλου. Είπαμε αρκετά, πάρα πολλά. Μας έβαλε στο κλίμα της ομάδας μετά την νίκη και την κατάκτηση του κυπέλου. Το ζήσανε πραγματικά και τους άξιζε και για άλλη μια φορά θα πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια. Από ό,τι ξέρω, έχετε και τώρα μια όμορφη βραδιά σήμερα, έτσι. Έχουμε την καθιερωμένη κοπή της πίτας που λέμε εμείς στο Ξυλοκάστρο. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Από τους νεαρούς μας ποδοσφαιριστές μέχρι την ιατρική ομάδα. Μαζεμβαίνει στο Σικιών, στο ξενοδοχείο, μια χορηγία από το Σικιών και όπως κάθε χρόνο θα γίνει μια ωραία γιορτή που ικανοποιεί τους φιλάθλους, τους μικρούς μας αθλητές και εμάς προσωπικά σαν Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Πέφτει τώρα και μαζί με την μεγάλη επιτυχία σας, οπότε θα το γιορτάσετε λίγο παραπάνω. Ναι, συνδυάζεται σίγουρα με την κατάκτηση του κυπέλου και θα είναι ωραίες και ευχάριστες στιγμές. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα, για όλα όσα μας είπες. Να σου δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια για ό,τι έχετε πετύχει φέτος και έχετε πολλά ακόμα να κάνετε. Και εσύ, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στην επαγγελματική, προπονητική σου καριέρα, αλλά και γενικότερα να είσαι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί γενικότερα το αθλητισμός του ποδόσφαιρο έχει θέμα με αυτό και χωρίς υγεία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Να είσαι πάντα καλά. Ηλέκτρα 98,8. Δύναμη στην ενημέρωση. Πρόταση στην ψυχαγωγία.